Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Όπως είπαμε και στον πρόλογο, είναι μια πολύ σημαντική ιστορική ημέρα σήμερα για το 12ο. Δύο δεδομένα, όπως σας αναφέραμε, δηλαδή 79 χρόνια από την παράδοση των δυνάμεων του άξονα, των Γερμανών δηλαδή, στην Εσίμη. Σήμερα είχαμε τις εορταστικές εκδηλώσεις εκεί. Και οφείλω να το πω, διότι πώς θα φαίνει καμιά φορά η ζωή, η συγκυρία. 4 χρόνια από την απώλεια, από το θάνατο του Δημήτρη Κρεμαστινού, ο οποίος ήταν προσωπικός φίλος του προσκεκλημένου μας, και είναι χαρά και τιμή που εδώ στα στούντιο της τηλεόρασης Κόσμος φιλοξενούμε σήμερα τον πρόεδρο, αλλά παράλληλα υποψήφιο ευρωβουλευτή του κόμματος Δημοκράτες, τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδου. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, να είστε καλά, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, με υγεία. Νομίζω το σημαντικότερο όλο είναι αυτό, η υγεία. Θα μου επιτρέψετε λίγο αργότερα να κάνουμε και μία αναφορά στον προσωπικό σας φίλο, τον αείμνηστο Δημήτρη Κρεμαστινό, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσω λίγο από το γεγονός ότι εσείς επιλέξατε τα Δωδεκάνησα, βρεθήκατε αυτές τις μέρες στην Κάλυμνο, βρεθήκατε στη Ρόδο, όχι απλά για τις γιορτές, περιοδεύσατε και στα χωριά, οπότε είναι, νομίζω, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτό το οποίο αποκομίσατε από την επαφή, από τη σχέση με τον κόσμο, κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ μεγάλη εμπειρία, γιατί Κάλυμνος Ρόδος και Θεσσαλονίκη Κάλυμνος Ρόδος, ναι. Θεσσαλονίκη για λίγες ώρες, Κάλυμνος για 2 μέρες, Ρόδος για 3 μέρες, ήταν η πρώτη μου περιοδία. Τι απεκόμισα? Πολύ κουρασμένο κόσμο με την πολιτική. Ναι. 2 εκλογές το Μάιο και τον Ιούνιο του 23. Λίγους μήνες μετά 2 γύροι περιφερειακών δημοτικών εκλογών. Τραυματικές εμπειρίες. Βεβαίως. Για το Δήμο Ρόδου, με νομικές εμπλοκές και ούτω καθεξής, και τώρα ευρωεκλογές. Λοιπόν, ο κόσμος έχει κουραστεί. Και από τη μια πλευρά λες, το βλέπω, το ακούω, τι πρέπει να κάνω, mm-hmm. και άρα σου βγάζει ένα συνταγολόγιο πολιτικής συμπεριφοράς για μέχρι τις 9 Ιουνίου που έχουμε ευρωεκλογές. Και το δεύτερο, και τι φταίει. Εγώ θέλω να σας μιλήσω και για τα δύο. Βεβαίως. Με τη σειρά που εσείς θα επιλέξετε. Όχι. Πάμε με το γεγονός τι φταίει. Φαντάζομαι ότι η πρώτη ανάγνωση είναι αυτές οι επανειλημμένες εκλογικές αναμετρήσεις. Το είπαμε αυτό. Έτσι. Αλλά η ουσία είναι ότι κάτι ενοχλεί τους πολίτες και γι' αυτό αποστρέφονται των πολιτικών συζητήσεων. Ενώ φαντάζομαι ότι θα ψηφίσουν στις εκλογές. Ψηφίσουν, δεν ψηφίσουν, δεν ξέρω πώς θα είναι η εποχή. Δεν είμαι προφήτης. Ξέρω όμως ότι οι πολίτες έχουν ως βασικό τους θέμα την ακρίβεια, το κόστος ζωής. Γιατί όταν λέμε ακρίβεια, σκεφτόμαστε τα τρόφιμα στο σούπερ μάρκετ και το πετρέλαιο. Ναι, αλλά τα τέλη, τα δημοτικά τέλη δεν είναι ακρίβεια. Οι λογαριασμοί, οι πάσης φύσεως λογαριασμοί δεν είναι ακρίβεια. Σκέφτονται αυτό λοιπόν, ότι δεν βγαίνουν πέρα οι πολίτες και απ' την άλλη δεν αλλάζουν οι πολιτικοί συσχετισμοί. Πρωτοφανές. Δηλαδή η κυβέρνηση είναι η ηγεμονική πολιτική δύναμη του τόπου και η αντιπολίτευση κυμαίνεται στα κάτω από το 20%. 12, 13, άντε 15, 16, εκεί. Με τεράστια διαφορά, mm-hmm. από το Μητσοτάκη. Δηλαδή ο κόσμος βλέπει ότι η κυβέρνηση χάνει τη μάχη της ακρίβειας και όταν βλέπει τους ηγέτες της αντιπολίτευσης, λέει δεν βαριέσαι, καλός είναι ο Μητσοτάκης. Που δεν είναι καλός. Άρα αυτό το παράδοξο στις επόμενες εθνικές εκλογές δεν πρέπει να υπάρχει. Εγώ γι' αυτό κατεβαίνω. Κατέβηκα γιατί, σας το έχω πει και άλλη φορά, αισθάνθηκα το μεγάλο κενό στο χώρο του κέντρου. Και αισθάνομαι και τον πολίτη ανήμπορο. Θα του δώσω εγώ μια δύναμη. Θέλω να του δώσω μια δύναμη. Ποια δύναμη? Του ορθολογικού επιχειρήματος. Όχι σε όλα. Λέει ο πολίτης, καλά ρε φίλε, να πούμε σας βαρεθήκαμε πια. Ο ένας εναντίον του άλλου. Αυτή η συζήτηση στη Βουλή για τα Τέμπη, αν ήσουν γονιός που είχε χάσει το παιδί του, θα πρέπει και να μούτζωνες και να άσπαγες την τηλεόραση ή και να την έκλεινες. Στην πιο ήπια, ναι, αντίδρασή σου. Το καταλαβαίνω. Ο ένας έβριζε τον άλλον με κάτι εισαγωγικά λογίδρια. Λέγανε ναι, αισθανόμαστε πένθος και μετά βρίζανε. Όταν αισθάνεσαι πένθος, δεν βρίζεις. Προσπαθείς να αξιοποιήσεις τη συζήτηση στη Βουλή για να δώσεις στον πολίτη κάτι. Κάτι περισσότερο που δεν είχε και απέκτησε επειδή έγινε η συζήτηση στη Βουλή. Λοιπόν, οι πολίτες είπαν όχι. Όταν αυτό είναι το πολιτικό περιβάλλον, λες, μήπως μπορώ εγώ να βοηθήσω. Τώρα, κάνοντας μια νέα προσπάθεια και μετά τις ευρωεκλογές, αν οι πολίτες μας εμπιστευτούν, να δώσουμε τη λύση στο πολιτικό σύστημα που χρειάζεται. Έχω την εμπειρία να το κάνω. Τι χρειάζομαι? Τη στήριξη των πολιτών. Σε μένα
και στους 41 ακόμη συνυποψηφίους μου στο ψηφοδέλτιο που είναι ένα για όλη την Ελλάδα. Αν ένας πολίτης της Ρόδου, της ΚΟ, της Καλύμνου, της Πάτμου θέλει να ψηφίσει τον Λοβέρδο, το ψηφίζει με σταυρό εδώ όπως και στη Θήβα. Το Βασίλη Σίμω, τον υποψήφιό μας που είναι μαζί μου σήμερα εδώ στο στούντιο, είναι εδώ ή στη Λιβαδιά. Εδώ και στην, ας πούμε, και στην Πάρο. Ναι. Το ίδιο ναι, είναι. Ναι, ανοιχτό. Ακριβώς. Ένα ψηφοδέλτιο για όλη την Ελλάδα. Μου λένε, στο Κιλκής ποιον έχεις? Λέω, εμένα έχω. Μα δεν έχεις από το Κιλκής? Μα δεν έχουμε ψηφοδέλτιο Κιλκής. Έχουμε ένα πανελλήνιο ψηφοδέλτιο. Γι' αυτό και τα κόμματα τι λάθος κάνουν, εμείς δεν το κάναμε. Βάζουν διασημότητες χωρίς πολιτικότητα. Και εμείς έχουμε στο ψηφοδέλτιό μας, καταρχάς έχουμε δύο κοπέλες, δύο κυρίες που έχουν τις οικογένειές τους εδώ. Βεβαίως. Έτσι. Και την αξιόλογες κυρία, και οι δύο. Και αξιόλογες και οι δύο. Την κυρία Βασιλική Παπαδημητρίου Ξεπαπαδάκη και την κυρία Βάνα, Βασιλική είναι και αυτή, Μανολάκη Αγγελοπούλου. Έχουμε στο ψηφοδέλτιό μας την κυρία Μουζάκα, Ιωαννίδη Μουζάκα. Η κυρία ήταν εδώ. Την αναφέρω γιατί ήταν εδώ. Ναι, και okay, πηγαίνω έρχεται. Νομίζω έχει επαγγελματική σχέση με τη Ρόδο. Εγώ το γνωρίζω. Η κυρία Μουζάκα εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον αγώνα κατά του καρκίνου του μαστού. Ωραία. Επειδή δεν την ξέρουμε τα πρωινάδικα, δεν είναι μια καλή πολιτικότατη υποψηφιότητα. Είναι. Φαντάζομαι ότι το κίνητρο για σας ήταν ότι έρχομαι να προσθέσω κάτι νέο και μια νέα φιλοσοφία ως προς την συμμετοχή στην πολιτική, αλλά και στοιχεία τα οποία αφορούν την κοινωνία και όχι απλά το lifestyle. Ναι. Αλλιώς θα ναι. Δεν σας λέγανε όχι όταν... το να βρείτε διασημότητες, υποτίθεται από αυτούς οι οποίοι γεμίζουν πρωινάδικα. Με συγχωρείτε, απέρριψα 4 αυτοπροτάσεις. Μάλιστα. Από το χώρο της διασημότητας. Είπα όχι. Γιατί θα μου αλλοίωναν τα χαρακτηριστικά. Εγώ δεν έχω ανάγκη. Αν μια διασημότητα έχει πολιτικότητα, δηλαδή ξέρει από πολιτική, ναι με χίλια. Αν όμως δεν έχει, δεν θα στείλουμε ανθρώπους εκεί για να κάνουν φροντιστήριο σε βάρος της Ελλάδας. Ναι. Αυτό φαντάζομαι είναι και μια απάντηση σε κάποιες επιλογές που γίνονται απλά με λογική τη διασημότητα όταν υπάρχει παρελθόν ενασχόληση η οποία, να σας πω κάτι, εξολογήσει κανείς, είναι κενή. Να σας πω με τη δύναμη του παραδείγματος, μη με παρεξηγήσει κανείς. Μη θεωρήσει ότι είμαι κακός άνθρωπος. Δεν είμαι κακός άνθρωπος. Αγαπάω τους πάντες. Λέω όμως το εξής. Θαύμαζα τον Θοδωρή Ζαγοράκη. Ναι. Τον έχω χειροκροτήσει, τον θεωρώ ήρωά μου. Στο γύρο 2004 που το σήκωσε. Ως παράγοντα του ΠΑΟΚ. Ναι. Όμως, 2 πενταετίες στην Ευρωβουλή δεν τον κατάλαβα. Το κατάλαβα όταν για ένα θέμα του ελληνικού ποδοσφαίρου πήρε θέση και τον διέγραψε η Νέα Δημοκρατία, μετά τον ξαναπήρε. Ναι, βέβαια. Εν ενεργεία βουλευτής ον της Νέας Δημοκρατίας, μεταπίδησε στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ που κατηγορεί τους πάντες για δεξιά κτλ. Πήρε ένα ενεργεία βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Έχει κάποιο λόγο ή για τις ψήφους του ΠΑΟΚ? Αν είναι για τις ψήφους του ΠΑΟΚ, το καταλαβαίνω. Είναι αυτό όμως πολιτική συμπεριφορά? Για μένα δεν είναι. Σας το λέω ρητά, σας το λέω ευθαρσώς. Σας το λέω με τη δύναμη του παραδείγματος, έχοντας πολύ μεγάλη εκτίμηση στον αθλητή που δόξασε την πατρίδα του και στον άνθρωπο Θόδωρο Ζαγοράκη. Κατανοητό. Επιστρέφω σε αυτό που μου είπατε. Σας έλεγαν λοιπόν, βλέπατε τους πολίτες. Άφησε όμως το κόμμα του. Άφησε τη Νέα Δημοκρατία και έκανε τούμπα. Ναι, βέβαια. Επειδή η Νέα Δημοκρατία δεν θα τον έβαζε στο ψηφοδέλτιο. Είναι πράγματα αυτά? Έχουν πολιτικότητα αυτά? Δεν έχουν. Και ναι, οφείλω να το υπογραμμίζω. Είναι αντιληπτό. Επιστρέφω σε αυτό που λέγατε, δηλαδή από την περιοδία και στην Κάλυμνο. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο, τι τους λέγατε? Στην Κάλυμνο. Με είδαν και είδα 10.000 ανθρώπους. Έπεσα στους 17 επιταφείους. Εγώ στη ζωή μου δεν το έχω ξαναδεί. Και επειδή είμαι δεύτερη φορά εκεί, εθνική εορτή και η ημέρα της κατάνοιξης, η Μεγάλη Παρασκευή, συναντήθηκα με χιλιάδες ανθρώπους. Ένιωσα Έλληνας. Κάτι που δεν νιώθει στην Αθήνα. Κάτι που δεν νιώθεις στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Ένιωσα Έλληνας. Ξέρετε, αυτό σχολιάστηκε, κύριε Πρόεδρε. Διάβαζα σε κάποια παραλυπόμενα εφημερίδων, μα τι είναι αυτά που λέει ο Ανδρέας Λοβέρδος? Δηλαδή, δεν είσαι Έλληνας όταν βρίσκεσαι στη Φλόρινα ή στην Θεσσαλονίκη, αλλά καταλαβαίνω την έμφαση που δώσατε σε. Αλλά όταν πηγαίνεις στην εκκλησία στην 28 Οκτωβρίου που ήμουν εγώ στην Κάλυμνο και ψέλνουν τον εθνικό ύμνο τα παιδιά και κλαίω,
Έτσι. Αυτό δεν το νιώθω πουθενά άλλου. Και βγαίνει έξω τους ανθρώπους με τα καλά του, τα παιδιά να κάνουν παρέλαση. Τους κατοίκους ενός τουριστικού νησιού. Έτσι. Αλλά και με την ιστορία του, με τα σφουγγάρια, με τα προβλήματά του τα πολλά. Έτσι. Ένα νησί που αποκλείστηκα κι εγώ. Το Σάββατο ήταν αυτό εδώ στη Λαϊκή, ναι, πήγα σήμερα. Ναι, ναι. Αποκλείστηκα γιατί βλάβει το καράβι, πήρε η προπέλα, ναι, το σκηνή, ναι, δεν έφυγε το καράβι, πήγα, στήθηκα εγώ εκεί, έμεινα εκεί. Κακό δεν μου έκανε, έτσι, γιατί έμαθα και άλλα πράγματα. Αλλά τη Μεγάλη Παρασκευή αισθάνθηκα την κατάνοιξη όπως δεν την έχω αισθανθεί πουθενά. Όταν βλέπεις, ας πούμε, τα παιδάκια με τα άμφια, τα αγγελουδάκια αυτά τα μικρά, τις κυρίες με τα άμφια να ψέλνουν, την κατάνοιξη των ιερέων, του κόσμου. Κόσμος! Ναι, ναι. Κόσμος. Έχετε δίκιο. Είναι μοναδική καλύμνος. Δηλαδή αυτό είναι, νομίζω, ένα μοναδικό προτέρημα το να το ζήσει κανείς. Γεια σας κύριε Λοβέρδο και τα λοιπά. Πολλοί δεν ξέραν ότι έχω κάνει κόμμα. Ναι. Το μάθανε. Γεια σας κύριε Λοβέρδο. Είστε καλά. Με ρωτάγανε διάφορα πράγματα. Δεν μου είπε κανένας τίποτα για τις ευρωεκλογές. Τίποτα. Όταν σας λέω τίποτα, τίποτα. Κανένας δεν ενδιαφέρθηκε να πει σε έναν πολιτικό τόσων ετών. Βεβαίως. Πρώτες γραμμές. Ερχόταν, με φιλούσανε. Το σεβασμό μου λέγανε. Έτσι. Δεν μου είπε κανένας για τις ευρωεκλογές. Δηλαδή, σαν να είναι κάτι που δεν τους ενδιαφέρει. Και πώς να τους ενδιαφέρει όταν εκλέγουν αντιπροσώπους και δεν μαθαίνουν τίποτα για τη δράση τους μετά. Σου λέει, αυτός πάει για τα λεφτά εκεί. Ναι, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα τελικά για ηγούμενος ψηφοδελτίου, που θα καταλήξουμε. Ηγούμενος ψηφοδελτίου, ζητάω την ψήφο όσων μας ακούν, αλλά δηλώνω. Θα πάω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα βάλω τις βάσεις για τις πολιτικές που στη συνέχεια της εκπομπής θα σας πω και στη συνέχεια θα αφήσω τη θέση μου για τον δεύτερο του ψηφοδελτίου και αν είμαστε δύο για τον δεύτερο και τον τρίτο, για να οργανώσω το κόμμα μας στην Ελλάδα. Θα μείνω εκεί γιατί δεν πάω να πάρω ψήφους και να μην τη σεβαστώ, θα τη σεβαστώ, θα βάλω τις βάσεις της παρουσίας ενός κόμματος που πάει εκεί, όχι για να χτυπήσει την ελληνική κυβέρνηση, όπως έκανε παλιά η Νέα Δημοκρατία σε βάρος των κυβερνήσεων του Πασόκ και τώρα όλοι σε βάρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, δεν τα γουστάρω αυτά. Αν έχεις να πεις κάτι με τον Τζίπρα, με τον Μητσοτάκη, με τον Κασελάκη, με οποιοδήποτε, πες τα δω. Να, υπάρχει το εθνικό επίπεδο. Δεν θα πας εκεί για να μας πεις για το λαλιώτη όπως έκανε ο κύριος Χατζηδάκης, τότε βουλευτής, ευρωπαϊκός βουλευτής, ευρωπαίος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ευρωβουλευτής. Και χτύπαγε τα έργα, τα δημόσια έργα στην Ελλάδα. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Και επειδή είμαι και λαϊκός άνθρωπος, δεν τα γουστάρω αυτά. Πας εκεί για να παλέψεις για την εξέλιξη της Ευρώπης. Πας εκεί για να βοηθήσεις τα θέματα της Ελλάδας μας. Δεν πας για να χτυπήσεις τις ελληνικές κυβερνήσεις. Όποιες κι αν είναι. Πάντως αυτό που λέτε έχει πολύ μεγάλη αξία. Ότι σε περίπτωση εκλογής θα πάτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη συνέχεια αφού δημιουργηθεί ένας κύκλος ή βάσης που θα δράσει ο ερχόμενος μετά από εσάς, ο δεύτερος. Βέβαια, βέβαια. Γιατί θα ενταχθούμε. Θα επιστρέψετε λίγο σε εθνικό επίπεδο. Θα ενταχθούμε στο κόμμα του κυρίου Μακρόν. Ναι. Άρα θα πρέπει να πάρουμε και θέσεις εκεί. Mm-hmm. Όταν έχεις θέση σε μεγάλο κόμμα και υπάρξει κάτι υπέρ ή εναντίον της Ελλάδας, μπορείς να το βοηθήσεις. Έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε. Αυτό που έγινε με τη Μονή της χώρας στην Κωνσταντινούπολη. Σε αυτό θέλω να πάω, αλλά θα το πάμε στη συνέχεια. Το είχαμε συζητήσει, αν θυμάμαι καλά, με αφορμή την Αγία Σοφιά. Αυτό το οποίο συνέβη δεν ήταν κάτι αναμενόμενο, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή, περιμέναμε ότι ο Ερντογάν κάποια στιγμή το είχε προλογίσει, μάλλον είχαν πάρει την απόφαση, το Συμβούλιο των Βακοβίων, όπως λέγεται εκεί στην Τουρκία, και στη συνέχεια περιμέναμε όταν θα άνοιγε η χώρα, η μονή της χώρας να είναι το μισό τζαμί ή όλο τζαμί, τέλος πάντων. Εδώ, στο κινητό μου, έχω την δήλωσή μου το 2020 ότι αυτό επίκειται. Ύπνος ατελείωτος. Ύπνος. Ύπνος για καλά. Τώρα, στο σποτάκι που έκανα για τις ευρωεκλογές, το έβαλα μέσα. Είπα τζαμί, η Αγία Σοφιά θα κάνουν τζαμί και τη Μονή της χώρας. Πριν πάει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας μας, εκεί, το κάνεις, καλύπτεις τα ψηφιδωτά του 14ου αιώνα, τεράστιας παγκόσμιας αξίας, αναγνωρισμένα από την UNESCO, του το ρίχνεις στο πρόσωπο. Τι θα κάνει τώρα αυτός. Την πρώτη μέρα αντιδράσαμε εμείς και ο κύριος Βελόπουλος, κανένας άλλος. Τη δεύτερη μέρα αντέδρασε το Πασό, κάτι είπε και ο ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, 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 βεβαίως. Ναι, ναι. Τη δεύτερη μέρα. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας την ίδια μέρα το βράδυ. Το Υπουργείο Πολιτισμού
Αυτό είναι ένα θέμα που κάθε Υπουργείο Πολιτισμού σε όλη την Ευρώπη το καταλαβαίνει. Είναι μνημείο της UNESCO. Ο Ερντογάν είναι βάρβαρος. Και τώρα ο Πρωθυπουργός του προτείνουμε να πάει εκεί. Είπε σήμερα και αυτός με καθυστέρηση ότι το είπε αχρίαστο. Όπα. Η λέξη θέλει ερμηνεία. Έχω ερμηνείες. Δεν θα τις κάνω. Θα το βάλω, λέει, είπε εκείνος, όταν θα πάω εκεί. Τι θα του πει. Με στεναχώρησες. Αυτό είναι μεγάλο θέμα βαρβαρότητας. Κατανοητό σε όλους τους Ευρωπαίους και σε όλο τον πλανήτη. Θα του πει πάρ' το πίσω. Ενώ είμαι εδώ, πάρ' το πίσω. Υποσχέσου ότι θα το πάρεις πίσω. Κάτι πρέπει οξύτατο να του πει. Δεν είμαστε για να μας κάνει πλάκα ο κύριος Ερντογάν. Μάλιστα. Λοιπόν, και μπαίνει και ένα θέμα και τι άλλη ατζέντα θα μπει. Εγώ καταλαβαίνω ότι θα μπει, αν θέλετε, η δυσαρέσκεια σε σχέση με τη μονή της χώρας. Τι άλλη ατζέντα θα συζητηθεί. Το κάζος Μπέλη δεν πρέπει να το βάλει. Ναι, τώρα πήρε την ευκαιρία και με τα θαλάσσια πάρκα. Πήρε την ευκαιρία με τα θαλάσσια πάρκα. Στην Κάλυμνα αυτό το συζητήσαμε πολύ με τους πολιτικούς μου φίλους και τους γνωστούς. Έτσι. Τα θαλάσσια πάρκα, τα οποία έχουν σε ένα μέρος τους και θέμα κυριαρχίας, όχι κυριαρχικών δικαιωμάτων. Βεβαίως. Κυριαρχίας κανονικής. Βεβαίως. Λοιπόν, αυτά θα τα πει ο Πρωθυπουργός. Τι θα πει. Τι θα του πει ο άλλος. Εγώ μέχρι τώρα τι καταλαβαίνω. Έχω πει ναι στην προσέγγιση με την Τουρκία. Έχω υπογραμμίσει όμως ότι όσο η προσέγγιση αυτή πηγαίνει με καλά λόγια, ο Ερντογάν κάνει δύο δουλειές. Η μια δουλειά είναι να παίρνει ένα διαβατήριο για το δυτικό κόσμο, που του το δίνει η Ελλάδα. Ο ανεπιθύμητος κατά τα άλλα Ερντογάν, δείτε την επίσκεψη και τη συνάντηση με τον Μπάιντεν που δεν έγινε. Εμείς του δίνουμε ένα διαβατηριάκι και δεύτερον κάνει πραγματάκια και κερδίζει ανοίγοντας σιγά σιγά την πόρτα περισσότερο από ό,τι την έχει ανοίξει. Να τώρα και η μονή της χώρας που ήταν ένα σαφές άνοιγμα της πόρτας λίγο παραπάνω από ό,τι την έχει ανοίξει. Θαλάσσια πάρκα τη μία και μετά η ιστορία αυτή με την μονή της χώρας. Είμαστε κερδισμένοι. Ναι. Έχουμε και εμείς ένα όφελος, δεν έχουμε υπερτήσεις, δεν έχουμε παραβιάσεις, δεν έχουμε καράβια στη θάλασσα με κίνδυνο ατυχήματος και πολέμου. Αυτό είναι ένα κέρδος. Αλλά το εκμεταλλευόμαστε υπέρ μας στα γενικότερα θέματα ή την πατάμε στα γενικότερα θέματα. Λίγο, λίγο, λίγο. Μα η Τουρκία αυτή τη μέθοδο έχει. Λίγο, λίγο, λίγο. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε. Θα πάμε σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Πρόεδρε, και θα επιστρέψουμε να μου πείτε και τις πολιτικές που εσείς θέλετε ουσιαστικά να προβάλλετε και να διεκδικήσετε σε επίπεδο Ευρώπης. Είναι πολύ σημαντικό. Διαφημίσεις σε λίγα λεπτά με τον κύριο Ανδρέα Λεοπέρδο, κυρίες και κύριοι.